πετσίς, που πετσίς σε τουρκικούς στεκέδες. Να'ρχονται οι χανούμισες να πίνουν αργυλέδες. Στο τεκέ βλέπω τρία μεράκια, τρεις κοπέλες εμορφές να πίνουν τσιμπουκάκια. Βαστά, μια βαστά τον αργυλέ, τον αργυλέ, κι η άλλη το πατάει. Κι η τρίτη, μικρότερη, γυρεύει να φουμάρει. Παγλαμά κι η άλλη το μπουζούκι. Κι η τρίτη, μικρότερη, τρελή στο μαστουρλούκι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όταν πρώτο ξεκίνησε η εκπομπή, ο σημερινός καλεσμένος μου είπε, που το ξέρω πολλά χρόνια, μου είπε, δεν ξέρω τι θα δείχνεις στην εκπομπή σου, εκείνο που ξέρω είναι ότι ο τίτλος είναι πολύ καλός. Ο τίτλος προέρχεται από μια φράση που έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου, που έλεγε ότι τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα. Μου έλεγε όμως και κάτι άλλο. Μου έλεγε, άσε τους άλλους να ψάχνουν για πλούσιους φίλους, εσύ να ψάχνεις για ακριβούς. Σήμερα λοιπόν έχω την τιμή να έχω καλεσμένο τον ακριβό μου φίλο, τον κύριο Νίκο Μαμαγκάκη. Καλώς όρισες, μαέστρο μου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Πρέπει να πω ότι πράγματι ο τίτλος της εκπομπής είναι ευρηματικός και καταπληκτικός και αξίζει μια καλή πορεία και μια καλή καριέρα η εκπομπή σου. Ευχαριστώ. Γι' αυτό κιόλας ήρθα, διότι εγώ, όπως ξέρεις, δεν μου αρέσει πολύ ούτε η τηλεόραση, ούτε οι εμφανίσεις. Και αυτό το στηρίζω σε πάρα πολλούς, αν θέλεις, λόγους, που δεν είναι τις παρούσεις. Βεβαίως. Πρέπει να πω ότι από όσες φορές έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές σου, πράγματι είναι σοβαρές και έχουν μια σεμνότητα, ίσως θα χρειάζονται μια μεγαλύτερη πολλαπλότητα. Συμφωνώ. Γιατί αν δεν απατώμε, εσύ είσαι ένας ρεμπετολάχνος, δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, όχι. Ρεμπετομάνιακ, δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί υπάρχουν οι ρεμπετομανείς, οι ρεμπετολάχνοι, οι ρεμπετόφιλ, έτσι. Και υπάρχουν και οι γνήσιοι γνώστες του ρεμπέτικου που δικαιολογημένα τα αγαπούν. Γιατί το ρεμπέτικο είναι... Γι' αυτό σήμερα είσαι εδώ. Ναι. Είναι ένα από τα μοναδικά φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα ό,τι αφορά τους μουσικούς πολιτισμούς. Θα το πούμε τώρα. Σήμερα λοιπόν είσαι εδώ γιατί πρέπει να μάθουν όσοι δεν το ξέρουν και δεν το ξέρουν πολύ αυτό που περιέχεται στο βιβλίο σου, αυτό το βιβλίο, η βιογραφία σου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα και αν είναι ευρηματικός ο τίτλος της εκπομπής μου, σκέψου ο τίτλος του βιβλίου σου που λέγεται «Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω». Εδώ μιλάμε για ευρηματικότητα. Εδώ μάλλον μιλάμε για ουσία. Έτσι πιστεύω. Η προσφορά σου λοιπόν για να επανέλθω σε αυτό που λένε οι περισσότεροι ρεμπέτικο τραγούδι. Γιατί ελάχιστοι το ξέρουν.
όπου ερχόμενος εδώ το 1947 από το Ρέθυμνο για να τελειώσεις το δεύτερο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερο νυχτερινό. Το δεύτερο νυχτερινό γυμνάσιο, Θεμιστοκλέως και Κατακοζινού. Γράφεσαι και στο ΟΔΙΟ, ναι. Όπου από εκεί έδειξες τα πρώτα δείγματα, τελειώνεις σε μία χρονιά τα πάντα. Όχι, ήμουνα μουσικός όταν ήρθα εγώ εδώ. Είχα ήδη ξεκινήσει, είχα παίξει διάφορα όργανα, έπαιζα στη φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνης. Ήμουνα ήδη μπολιασμένος, η οικογένειά μου ήταν μουσική, λαϊκή μουσική. Ξέρεις, και αυτό ήταν... Και είχε συγγενή το Ροδινό, το πιο βασικό. Η μάνα του και ο πατέρας μου ήταν αδέρφια. Τον Ανδρέα Ροδινό. Ναι, είχα ήδη σημαδευτεί. Από αυτή την υπόθεση. Ήμουνα μουσικός. Ήταν ο Χιώτης 26 χρονών, ο Τσιτσάνης 33 ή 32. Ναι. Ο Παπαγιάννου 34. Ο Μαμπακάρης ήταν 42 θαρώ. Έτσι και ναι. Έπεσα... Για να ρωτήσω κάτι, εσύ ναι. Έρχεσαι στην Αθήνα και πιάνεις δουλειά σε ένα θείο σου και δουλεύεις στην πλατεία Αβυσσινίας. Πλατεία Αβυσσινία. Όπου εκεί βλέπεις να περνάνε... Για πρώτη φορά, ο Μάθεσης, ο Μπάτης. Ερχόταν όλη αυτή η παρέα και ψυχαγωγούσε τους παλιατζίδες και περισσότερο κάτι μαστόρους, αν θέλεις, σιδεράδες και τέτοια. Εγώ ήμουν απέναντι και δούλευα σε ένα παλιατζίδικο ενός Καλαμπόκα. Έτσι λεγόταν. Ένα έτσι λεγόταν αυτός, ο οποίος φαλήρισε κιόλας. Και μόλις τους έβλεπα αυτούς, ερχόταν τα Σάββατα το πρωί. Μπαίνανε. Τους μπαγλαμάδες υπομάλης. Ο Μπάτης με τα χρυσά δόντια και με ένα μεγάλο κεφάλι, πάντα γελαστό. Στην τρίχα. Ναι, στην τρίχα βέβαια. Μια παρτουδιά χοντρή. Και μόλις ερχότανε, έβγαζε το μπαγλαμά από το αυτό. Και παίζανε και καπνίζανε κόλες και πήρανε τα ούζα τους. Και εγώ τους γνώρισα εκεί. Δηλαδή, γράφεις ότι ο Μπάτης ήταν η γέφυρα για να με συνδέσει με έναν άλλο κόσμο μουσικής. Έτσι γράφεις. Όχι ο Μπάτης, το ρεμπέτικο γενικά. Μέσω του Μπάτη όμως ξεκίνησε. Όχι μέσω του Μπάτη. Όχι. Το ρεμπέτικο γενικά. Εγώ πήγα ύστερα και τους γνώρισα. Πώς πήγες στο μπαράκι του Μάριου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Στο μπαράκι του Μάριου πήγα αφού είχα γνωρίσει την κομπανία. Τους γνώρισες στην πλατεία Αβυσσινίας. Ναι, τον Τρελάκα, τον Μπάτη και τα λοιπά. Γιατί μου λένε, τους είπα ότι είμαι μουσικός, παίζω κιθάρες και τέτοια. Και αχορντεόν. Ναι, και όλα αυτά τα μικρό οργανάκια. Και αυτή τους άρεσε η ιστορία. Και με πήρανε μαζί σου και μου λένε, έλα στο μπαράκι, είχε δουλειά και τα λοιπά. Γιατί με ρωτάει ο Τρελάκας, και τι δουλειά κάνεις εδώ. Πούλαγα ντουλάπες. Έβγαινα εκεί και φώναζα περάστε, ξέρεις.
Και έτσι μπήκα για πρώτη φορά στο Μάριο και γνώρισα όλο τον κόσμο αυτό. Εσύ ένα, όμως... κόσμο, ένα κόσμο που πρέπει να σου πω πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και μια τρομακτική ιστορική σύμπτωση να συμπέσουν όλοι αυτοί οι ιδιοφυείς άνθρωποι περίπου της ίδιας ηλικίας. Αυτό πιστεύεις ότι είναι η μεγάλη... Αυτό δεν ξέρω, αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό και μπήκανε και αυτά τα χίλια τραγούδια τα οποία δεν υπάρχουν στους άλλους χώρες. Σε αυτό το σημείο και με αυτή τη συγκυρία και με αυτούς τους δημιουργούς, οι οποίοι ήταν όλοι ασπούδαχτοι. Και χρειαζόταν ένα σπουδαγμένο. Όχι, δεν χρειαζόταν. Για να το συνδέσω, όχι, γι' αυτό το λέω. Όχι, τίποτα, δεν χρειαζόταν σπουδαγμένο. Χρειαζόταν γιατί. Όχι, ούτε εγώ έγραφα, τους έγραφα κάποια φορά τις μελωδίες για τη λογοκρισία, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα. Θα βρίσκανε κάποιο άλλο, ήταν και άλλοι που γράφανε πολύ. Ναι, να πω κάτι τώρα, γιατί είναι γνωστή η μετριοφροσύνη σου. Όταν λέμε τους έγραφες καμιά φορά τις νότες για τις μελωδίες, μιλάμε για 6 χρόνια σε καθημερινή βάση. Όχι, σε καθημερινή βάση όχι. Πότε. Όχι. Τίποτα. Είναι πολλά αυτά. Είναι πέρα πολύ. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοιο πράγμα. Εγώ πήγαινα εκεί, όποιος έπρεπε να γραμμοφωνήσει, όπως λέγανε. Υπήρχε λογοκρισία τότε. Υπήρχε λογοκρισία. Έπρεπε να στείλει τις νότες και τους στίχους. Οι νότες έπρεπε να γραφτούν. Αυτά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα για να τα γράψει κανείς. Δεν ήταν από μουσικής απόψεως και από μουσική ορθογραφία ή σημειογραφία. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι στάνταρ πράγματα. Τετράδες εκατών έκτων, η τρίχα ή τέτοια πράγματα. Πράγματα πάρα πολύ απλά. Για τους ρεμπέτες δύσκολο όμως. Ναι, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις μουσική, αυτά αναλφάβητη ήταν. Είναι εντελώς ακατόρθωτα. Λοιπόν, αυτά τα έγραφα στα γρήγορα, τους έδινα τη μία στροφή, γράφαμε μόνο, γράφαμε κάπου κάτω τους στίχους και τους έλεγα στην λογοκρισία. Και έπαιρνε σε 1,5 δραχμή. Μου δίνανε διάφορα. Οι άλλοι μου δίνανε και κάτι παραπάνω. Αλλά ήταν πολλοί αυτοί που γράφανε. Στο έχω ξαναπεί, δεν ήμουν μόνο εγώ. Ναι. Έτσι, και αυτό δεν είναι προσφορά. Η μεγάλη προσφορά έγινε από αυτούς προς εμένα που έμαθα πράγματα και μπήκα σε αυτόν τον κόσμο του τραγουδιού. Αυτός ο κόσμος όταν του πρωτοπήκες... λαϊκού τραγουδιού, του άμεσου τραγουδιού. Σαν τριαντάφυλλα τα πριν.
σαν της άνοιξης λουλούδι. Την εποχή εκείνη μεσουρανούσε το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Ένα αφάνταστα γλυκανάλατο συνοθήλευμα και ένα μείγμα από Αργεντινή, από Βιέννη, από Γερμανία, από Ισπανία προπάντων. Ένα πράγμα το οποίο δεν τρογόταν με τίποτα. Με κάτι στίχους, σπαραξικάρδιους, πισιθάνατους στίχους. Πισιθάνατους που δεν ακουμπούσε και το λαό, βέβαια. Οι οποίοι δεν ήταν. Έτσι. Και υπάρχει τώρα που κάναμε απόψε και παίξαμε αυτά τα 14 τραγούδια που τα λέω εγώ ρεμπέτικο προσκλητήριο ή τα λέω τα τραγούδια της Παράδεισος. Βλέπεις ότι τα αντίστοιχα τραγούδια που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη, έτσι, κανείς άνθρωπος δεν θυμάται τίποτα. Ενώ αυτά τα τραγούδια είναι σαν να γραφτήκανε τώρα. Επενεργούν αμέσως στον κόσμο. Η διαφορά πιστεύεις ότι είναι, έχουν σχέση γιατί είναι. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι αυτά είναι ιδιοφυείς και οι άλλοι ήταν ατάλλαντοι. Ήταν ατάλλαντοι. Βέβαια, είναι θέμα ατάλλαντοι. Γιατί από αυτούς όλους τους γλυκάντζες, κάναν δυο που είχαν λίγο περισσότερο ταλέντο, τα τραγούδια τους τραγουδούνται ακόμα. Ώρα, ορισμένα τραγούδια από το Χερόπουλο, ορισμένα τραγούδια από τον Ατίκ, ορισμένα τραγούδια από το Γιαννίδη, ίσως. Κώστα Γιαννίδη. Πού είναι τα άλλα. Χιλιάδες, μυριάδες τραγούδια. Κάτι τραγούδια να ξελιγώνεσαι. Έτσι. Και όμως τα τραγούδια που παίξαμε απόψε αυτά τα 14. Ήταν όλα, δεν είχες κανένα πρόβλημα να πεις. Είναι παλιά κατάλαβα. Τραγούδια. Άρα πιστεύεις ότι η διαχρονικότητα, διαχρονικότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει είναι την αξία ενός τραγουδιού. Οι ιδιοφυείς άνθρωποι κάνουν διαχρονικά έργα. Έτυχε αυτή η συγκυρία και όλη αυτή μια δράκα από Αρχάγγελοι, η οποία ήταν, είπαμε, της ίδιας ηλικίας, του ίδιου πνευματικού επίπεδου. Έτσι, με τα ίδια βιώματα. Πανφτωχή. Πανφτωχή. Η τέλεια φτώχεια. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσαν όλο αυτό το νεοελληνικό τραγουδιστικό πολιτισμό, να το πούμε έτσι, έτσι. Και η απόδειξη είναι ότι πάνω από μισό αιώνα μετά τα τραγούδια υπάρχουν. Αυτά στέκουν, όχι μόνο υπάρχουν, αλλά ποιος μπορεί να πει τίποτα. Κανείς. Σε ποιο μπορεί να τα παίξει αυτά τα τραγούδια και να μην τζιγκλιστεί, να μην λειτουργήσει. Thank you.
Λοιπόν, ο Νίκος Μαυγκάκης, λοιπόν, πιτσιρικάς, μιλάμε 18 χρονών, αρχίζει αυτή. 17. Την πολύ μικρή προσφορά. Το λέω γιατί έτσι το πω. Μικρή προσφορά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη. Όχι, δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη. Πάμε. Πες μου τώρα, γνωρίζεις εκεί το Τζιτσάνι. Ήταν όλοι και του γνώρισα όλοι. Πες μου λίγο το επεισόδιο, πώς γνώρισες το Χιώτη που του έπαιξε ένα κόρτο. Το θέμα είναι ότι αυτοί, μη ξέροντας νότες οι περισσότεροι, αυτό το θεωρούσαν ότι είναι κάτι μαγικό. Α, κοίταξε πώς. Υπήρχαν περιπτώσεις που εγώ τζίκλισα ορισμένους. Δηλαδή ήταν ο Απόστολος Καλδαράς, πολύ μεγάλος συνθέτης. Ο οποίος μου έλεγε διάφορα πράγματα, του έλεγα γιατί δεν κάθεσαι να μάθεις γονότες. Και μου λέει μια μέρα τώρα που μου το λέει ρε Μάγκα θα μάθω. Και πράγματι έμαθα και έγραφε τις γονότες. Και σε φώναξε και σου λέει Νίκο μου έμαθα. Ναι, όχι, με πήρε αυτό και μου λέει να δεις. Και πραγματικά έμαθα και έγραφε τις μελωδίες του. Μέγα επίτευγμα. Έτσι. Το κάνανε πολύ λίγοι αυτό. Ο Καλδάρας ήταν και μορφωμένος, δεν ήταν. Οι άλλοι δεν είχαν πάει. Πολλοί ήταν και για μένα το Σελαμπράχο. Είναι κορυφαίο τραγούδι. Είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και βέβαια ήταν και ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Εμφύλιο το Σελαμπράχο. Ναι, αναφέρεται στον. Εσύ όταν έρχεσαι στην Αθήνα σε κυνηγάνε. Όταν έρχομαι κυνηγάνε. Ο αδερφός μου είναι Μακρόνησο. Στα Μακρονήσια. Εμένα με έχουν, με παρακολουθούν ένα-δύο τύποι, τους οποίους τους πήρα χαμπάρι εγώ κάποια στιγμή. Με μπλοκάρανε εδώ στην Ομόνια
Γιατί εγώ στην Ομόνια κινούμουνα. Με μπλοκάραν στην Ομόνια σε κάτι λουτρά. Έτσι, γιατί τότε δεν υπήρχε τα σπίτια και τα δωμάτια που έμενα εγώ. Μόνο δεν λουτρό τίποτα. Δεν είχαν. Και με μπλοκάραν σε ένα λουτρό τέτοιο, στα λουτρά, και έφυγα από το φεγγίδι των λουτρών. Και γλίτωσες. Ναι, και ύστερα με πιάσανε μια φορά. Για πες. Με πιάσανε. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε πάει, δούλευα στο Κόκκινο Μήλο. Σε ένα κέντρο, δεν θέλω να πω με ποιο μπουζουξί δούλευα. Όχι, θα πούμε, διότι. Δεν μπορούμε να πούμε, διότι μπλοκάρει η αστυνομία. Α, ναι. Μπλοκάρει ναι. η αστυνομία και μας πιάνει. Λόγο, ναι. Μας πιάνει η αστυνομία. Μου λέει εμένα ένας άγριος κριτικός υπαστυνόμος, τον οποίο εγώ ήξερα την οικογένειά του, αυτός δεν ήξερε εμένα. Μου λέει μην κουνιές. Και βγάζει από την κολότσα που είχα ένα βιβλίο, ήταν στοιχεία φυσικής και χημίας. Δεν δηλαδή, εξετάσαι εγώ. Μου λέει τι ζητάς εδώ, λέω, δηλαδή, το λέω, δουλεύω. Λέει ναι, αλλά ναι, αυτοί καπνίζουν. Λέω, καπνίζουν, εγώ δεν καπνίζω, τι με νοιάζουμε. Μου λέει, του λέω, ξέρω τον αδερφό σου, είμαστε συμμαθητές. Και του τάδε είσαι, εγώ, ναι, παιδί μου, να, θα σε πάω εγώ και να πάει σπίτι. Αυτό τον βάλανε φυλακή τον κακομοίρη τον Μπουζουξή, τον έδιρε κόλας. Και ύστερα πήγα εγώ την άλλη μέρα στην Πουπουλίνα που ήταν τα κρατήρια. Τα κρατήρια και τον έβγαλα. Τον παρακάλεσα και τον άφησε. Αυτός ο άνθρωπος μέσωσε, γιατί αυτοί με παρακολουθούσαν συστηματικά. Ο ένας από αυτούς ήταν και ένα Θεμιώτης. Με μπλοκάρουν λοιπόν, με συλλαμβάνουν και μου φέρονται πολύ άγρια, πολύ απολύτιστα. Και τότε εγώ ήμουνα στριφογυριζάμενο παιδί, τους είπα το όνομα του συγκεκριμένου. Του συγκεκριμένου. Και λέω πάμε τώρα στο γραφείο να δεις τα πάτε. Ο αδερφός δηλαδή δεν είναι εξορία, κομμουνιστή κάτι. Τα γνωστά εγώ δεν ήμουνα κομμουνιστής, εν πάση περιπτώσει. Ήμουν ένας νέο παιδί, μουσικός, 17 χρόνια, δεν προεντάσαι και τίποτα δεν μου τα λένε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το έθιξες και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Ναι. Εκεί στο μπαράκι του Μάριου, όταν γράφεις, περνεί, είχα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές οικονομικά, δούλευα. Πότε με ακορντεόν και πότε με κιθάρα. Δούλευα σε όλους αυτούς. Μόνο με τον Τσιτσάνι δεν έχεις δουλέψει. Ναι, με τον Τσιτσάνι δεν έχω δουλέψει. Αλλά έχω δουλέψει με πάρα πολλούς την εποχή εκείνη. Δεν ήθελα όμως. Δούλευα μόνο όταν είχα ανάγκη. Δηλαδή πήγαινα στο οδείο, πήγαινα στο γυμνάσιο. Ήταν δύσκολο πράγμα να δουλεύεις κιόλας τη νύχτα. Ήσουνα, όπως λέει και ο Ζαμπέτας, πάρα πολύ φίλος με τον Μπέμπι. Ο Ζαμπέτας λέει στο βιβλίο του διάφορα ναι. πράγματα. Ναι, λέει, ήμουν φίλος με αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν θεϊκά ταλέντα. Ο Μπέμπης, ο Χιώτης, ο Γιάννης ο Τασόπουλος. Όλοι αυτοί ήταν πραγματικά, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να διαβάσουν, χωρίς να ξέρουν ενότητες. Ο Μπέμπης φτάσανε. Ποιος τα είπε τώρα, δεν ήξερε. Όχι βέβαια. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι πήγαινες με το Χατζηδάκι να παρακολουθήσετε τον Μπέμπη. Άσχετο αυτό, αλλά μου το έχεις πει. Όχι, το Χατζηδάκι ήταν γνώρισα εγώ στο μπαράκι του Μάριου. Τον γνώρισα ο Βαμβακάρης, από όσους θυμούμαι. Ο Μάρκος. Μου φωνάζει, έλα δωροκριτικέ, έναντι σε ένα παιδί εδώ, μουσικό. Και πάω και βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, λεπτό, έτσι. Και ευγενέστατο παιδί. Ο Μάνος ήταν έτσι κι αλλιώς ευγενής, δεν έβρισε ποτέ στη ζωή του. Και γυρίκαμε αμέσως φίλοι. Και πήγαμε και ξενυχτήσαμε. Ο Βαμβακάρης σου γνώρισε το Χατζηδάκι. Ναι, ο Βαμβακάρης. Και πήγατε και ξενυχτήσατε πού? Εκεί στο σταδίο υπήρχε ένα ταμπέρνο. Το Πίγκλς. Ναι. Δεν θυμάμαι πως τα Καλάμια ήταν ύστερα μετά. Mm-hmm. Και ποιος έπαιζε εκεί. Ε? Ποιος έπαιζε εκεί. Δεν έπαιζε κανείς. Δεν ήταν αυτό. Και πήγαμε ξενυχτήσαμε. Όπου ο Χατζηδάκι ξέφαγε τρία τσαγανάκια την νύχτα, έτρωγε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία με τον Χατζηδάκι. Αλλά τον παράκι του Μάριου, ήταν ένα στέκι που πηγαίνανε με έναν τρόπο, λες, ένα μυστικός ρυθμός τους διείπε όλους αυτούς. Και ερχόντουσαν εκεί. Και πηγαίνανε όλοι μαζί. Και δεν μπορούσα να φανταστεί να βλέπει όλα αυτά τα ονόματα τα σημερινά που ξέραμε, να του βλέπει εκεί παιδιά. Αυτή την τύχη είχα. Σαν τα λουλούδα του καμπού, βρε τα ματοκλάδα σου.
Χιώτης στις νότες του Όταν κοιμάται ο δυστυχής του Καραπατάκη. Και μπαίνει μέσα ο Χιώτης. Ναι, δεν θυμάμαι ήταν όταν κοιμάται ο δυστυχής. Έτσι, αλλά ο Καραπατάκης. Στο βιβλίο ήταν ο Καραπατάκης. Ο Καραπατάκης έχει γράψει το Όταν κοιμάται ο δυστυχής. Κάτι ήταν, μου λέει, να σου γράψω. Κάτι εκεί, να μου παίζει δύο πράγματα. Τα έγραφα. Δεν ήταν τίποτα έτσι. Και τις πιο πολλές φορές. Και εξεπλάγει ο Χιώτης. Ναι, τις πιο πολλές φορές, εγώ στη λογοκρισία ύστερα από καιρό, έστελνα νότες τυπωμένες που τις έβρισκα στα σκουπίδια. Γιατί κανείς από αυτούς τη λογοκρισία δεν ήξερε. Τι ήταν η Επιτροπή Λογοκρισίας, για πες μου. Η Επιτροπή Λογοκρισίας ήταν ένας χωροφύλακας. Ένας δάσκαλος, ένας παπάς και ένας. Αστυνομικός. Λογικά θα ήταν και αστυνομικός. Ναι. Δηλαδή δάσκαλος, παπάς, χωροφύλακας. Και δικαστικός. Και δικαστικός, ναι. Και δικαστικός. Αυτοί εξέταζαν τις νότες. Ήξεραν νότες. Όχι βέβαια, δεν ξέρω. Εξέταζαν τα λόγια. Τα λόγια. Για να φανταστείς ότι μια φορά με πήρανε από τη λογοκρισία, από το Υπουργείο, αλλά αυτό έγινε στην επταετία. Επιχούντας. Ναι, επιχούντας. Με πήρε ο γραμματέας, ο οποίος ήταν του Χατζιαποστόλου, του συνθέτη ο γιος. Συνθέτης και ο ίδιος. Ο οποίος έχει γράψει το «Εγώ θα κόψω το κρασί». Και με πήρε και μου λέει, κύριε Μαμαγκά, είχαμε στείλει το Θεόφιλο Χατζημιχαήλ με τον Μπατσιφά. Ναι, με τον Μπατσιφά. Το χαλαϊκό ζωγράφο είχα στείλει ένα ποίημα του Εμπειρίκου που το είχαμε ελοπίσει. Και μου λέει λοιπόν, κύριε Μαμαγκά, και εδώ μας στέλνουν κάτι η Επιτροπή να σας ρωτήσω. Μήπως θίγεται ο κύριος Χατζημιχαήλ με το ποίημα αυτό. Που έχει πεθάνει πριν από πόσα χρόνια. Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά του λέω να σου πω. Γράμματα δεν ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί, ρε, του λέει ο Χατζιαποστόλου. Μου τα βάζετε μαζί μου, εγώ δεν ξέρω, κύριε. Λέω, ωραία, αλλά αυτοί τι είναι, λέει, δάσκαλοι, και δεν ξέρω να διαβάζουμε. Πράγματι, του Εμπειρίκου το ποίημα έχει κάτι πάρα πολλά περίπλοκα στιχάκια. Και δεν τα καταλαβαίνω. Οι στίχους, ναι, δεν τα καταλαβαίνω. Έχει ένα στίχο που λέει «Χωρίς απροσδιόριστη φαινάκι, μα με πλήθος πολύχρωμων παλμών μεταξωτής ώρας». Αυτή τα χάζα σου λέει, τι λέει τώρα. Τι λέει τούτος. Μπορεί να βρίζει το Χατζημιχάλη και να βρούμε τον πελάβαζο εμείς. Κατάλαβες, τέτοιο επίπεδο ήταν. Θες να... Κοίταξε, υπήρξαν πολλές γαργαλιστικές ιστορίες. Ναι. Γιατί αυτό πράγματι και για το πολύ κόσμο είναι μια ερώτηση. Μα πώς μπορείτε και γράφετε μουσική. Η μουσική είναι μια γλώσσα επιστήμη που έχει και γραμματική και συντακτικό και σημειογραφία και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε εκεί... Άμα τα μάθεις αυτά... Τελείως. Έτσι. Αλλά η δημιουργία είναι το πάνω. Δεν ξέρανε. Λοιπόν, εκεί που έγραφα αυτή, μπήκε ο Χιώτης, κουστούμαρισμένος, ήταν πολύ όμορφος άντρας και ντυνόταν πάρα πολύ κομψά, με καμιλό παλτό και ρεμπούμπλικο. Και μου λέει, ρε παιδί, εγώ ήμουν πιτσιρικάς τώρα. Θες να πεις ότι ακούς αυτά που σου λέει και τα γράφεις. Λέω, τα ακούω. Ο Καραπατά. Ναι, όχι, ο Χιώτης. Ρώτησε ο Χιώτης, τον έλεγε Καραπατά, τον Καραπατάκη. Δεν ξέρω, ίσως. Ναι, ναι. Μου λέει τότε ο Χιώτης, δηλαδή αν σου παίξω κάτι μπορεί να το γράψεις. Παίξω, μου παίζει μόνο ακόρδο. Το ξέρω, του το είπα. Λέω, εσύ τ' άκουσε. Του φάνηκε περίεργο. Του λέω τότε ότι αυτό είναι δεύτερη αρμονία. Πάει να πει δεύτερη γυμνασίου. Υπάρχει τρίτη γυμνασίου, τετάρτη. Και ανηφόρα μετά. Διδαχθωρική. Του λέω. Και από εκεί γυρίκαμε φίλοι. Έγινες φίλος με τον Ήταν και φυής άνθρωπος. Και χαριτωμένος. Και ταλαντούχος. Έχεις παίξει με το Χιώτη. Με έχω παίξει μια φορά, δύο, δεν θυμάμαι. Κιθάρα. Ναι. Επειδή αυτοί ήταν διερευνητικοί και περίεργοι. Καχύποπτοι. Και ψάχνανε τα πάντα. Μαθαίνανε αυτός ο Μπέμπης. Ήξερε μια όλη την κλασική σχεδόν φιλολογία και την είχε μάθει απ' έξω, ακούγοντάς την. Και έπαιζε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έπαιζε έργα όπως την Καβαλερία Λετζέρα, χωρίς να σταματάει που θέλαμε έναν τρόπο που η κιθάρα γινόταν στα χέρια του παιχνίδι. Και ήταν και ο μεγαλύτερος μπλουζουξής από την άλλη μεριά. Ή ο Χιώτης, ας πούμε. Θα σου πω του Χιώτη συγκεκριμένα ένα πράγμα. Mm-hmm. Είναι χειμώνας του 49-50, αυτό θα το κρίνει κανείς από το δίσκο. Και εκεί που μένω στα Πετράλωνα σε μια αυλή, με φωνάζουν κάτι γείτονες που ήταν κριτικής καταγωγής και είχαν μια φαμίλια μεγάλη, 9 χώρες, ξέρεις αυτά. Πάρα πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι που ήταν και αυτοί στην πλατεία Αβυσσινίας και μου λένε, έλα να φας μαζί μας που είσαι μόνος σου και τα λοιπά. Πήγα λοιπόν και εκεί απάνω στο πικάπ αυτός είχε το μινόρε του Τσιτσάνη. Και λέω, μπορώ να το βάλω. Και το βάζω και κλείνει το στομάχι μου. Τρελάθηκα.
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό που μ' άρεσε δεν ήταν τόσο πολύ το μπουζούκι. Ήταν η κιθάρα του Χιώτη. Η κιθάρα του Χιώτη που συνόδευε. Ύστερα από μισό αιώνα ήρθε ένα παιδί κιθαριστή στο σπίτι μου και μου λέει: δεν μου λες, μα έχει ακούσει αυτή την κιθάρα, να την ακούσει. Σε γελάσαμε. Ναι, είναι πράγματα αυτά. Αυτά είναι όταν η τέχνη έχει άμεση ενέργεια και άμεση ωφέλεια στους ανθρώπους. Το ρεμπέτικο είναι έτσι λυτρωτικό. Βέβαια, το ρεμπέτικο είναι λυτρωτικό, γιατί το ρεμπέτικο έχει θεραπεύσει ανθρώπινες ψυχές. Έχει θεραπεύσει ανθρώπινες ψυχές. Βέβαια, το ρεμπέτικο, πάντων μετά από τους παραγμούς εδώ και τη φοβερή φτώχεια και τις επιπτώσεις της προσφυγιάς τότε, βέβαια, αλλά και με τις μεγάλες πληγές του εμφυλίου, το ρεμπέτικο τους έγινε. Το ρεμπέτικο τους έσωσε. Ήταν το φάρμακο. Ναι, αυτό το φάρμακο. Αυτή η θλίψη, έτσι, η θλιμμένη μουσική αυτή
που έχει μια θλίψη που έχει μια αισιοδοξία. Και είναι από την άλλη μεριά. Πιστεύω, αυτό ακριβώς. Ο ήχος του Μπουζουκιού, ένας ήχος γεμάτος δύναμη και αισιοδοξία. Και είναι και οι στίχοι όμως αυτοί οι οποίοι ακουμπάνε το λαό. Και περιγράφουν αυτά που συμβαίναν. Μπορεί να μην είναι καμιά μεγάλη ποίηση, αλλά είναι αυτή η ποίηση που χρειάζεσαι εκείνη την ώρα που ακούς το τραγούδι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι τη στιγμή. Ακριβώς. Όμως τώρα εδώ, αυτό δεν θα μου το αρνηθείς. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα σε διέπει μια μετριοφροσύνη στο έπακρο και το ξέρω. Έχεις γράψει πολλά τραγούδια και τα έχεις πουλήσει 25 δραχμές το ένα. Τα έχω πουλήσει, ναι. Αυτά, ναι, αυτά τα έκανα τότε που ήμουν στο στρατό, διότι τα 20άρικα και τα 25άρικα τότε για μένα ήταν επακτολή. Ξέρω. Πολλά χρήματα. Πολλά λεφτά. Εγώ ήρθα από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, στην Τελή, ας πούμε, αν θέλεις, ανέχεια, βουτυγμένο. Στην απόλυτη φτώχεια. Ναι. Δεν πούμε τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ανέχεια. Ένα τραγούδι και είναι προς τιμή του. Το Μακαρίτη του Καπλάνη που ήρθε και το άλλαξε. Ναι, όχι, ήρθε με τον ρεμπετολόγο, τον Τζεκούρα, αυτό το πολύ καλό παιδί. Ήρθανε και με επισκεφτήκανε, από την Αμερική ήρθε αυτός. Μου λέει, Νικάκη, μου την κάνεις, αγκαλιαστήκαμε. Το Καπλάνη, μιλάμε, ναι, για τον Καπλάνη. Φίλοι με αυτό, πολύ σπουδαίο παιδί. Εσύ ήρθε, τι κάνεις και τα λοιπά. Μου λέει ο Τσεκούρας, μου λέει, κύριε Μαμαγκάκη, πήγα στο αρχείο του, φτιάχνω το αρχείο. Υπάρχουν μια σειρά τραγούδια που γράφουν από πίσω, μου τα πούλησε. 25 δραχμές ο Ανθιπολοχαγός. Νίκος Μαμαγκάκη. Εγώ δεν ήμουν Ανθιπολοχαγός. Γιατί σε έλεγαν Ανθιπολοχαγό Καπλάνης? Δεν ξέρω, επειδή. Υπηρετούσες. Ήμουν υποψήφιος Ανθιπολοχαγός που δεν πήραν εξαιτίας των φρονημάτων. Λοιπόν, και, ναι, και μου λέει είναι πολλά τραγούδια. Μου λέει τώρα ο Κώστας ο Καπλάνης ότι αυτά τα τραγούδια, αυτό μεταξύ των οποίων ένα. Δύο-τρία σουξέ. Το ένα είναι το «Βαριά χτυπάει γαμπάνα» με την Σωτηρία Μπέλου. Το μαζιλεύουνε και όλοι μας κουτσοβολεύουνε. Αλλά εγώ του λέω αυτό δεν είναι δικό μου. Μα πώς δεν είναι, Νίκο, άρχισε να μου λέει αυτό. Μου λέει και ο Τσακούρας το γράφει εδώ. Ύστερα εγώ το πήγε στην ΑΕΠΗ αυτός και το δήλωσε. Αλλά εγώ αρνήθηκα ότι είναι το τραγούδι. Για το μαζιλεύουνε. Ναι. Για το χτυπάει καμπάνα όμως. Το χτυπάει καμπάνα φαίνεται ότι είναι δικό μου και κάτι άλλο ακόμα. Πολλά. Τα πούλαγα τότε, είχα γλυκαθεί με τα λεπτά. Έγραφε εύκολα. Ναι, έγραφα εύκολα. Κατάλαβες. Αλλά το θέμα ήταν το εξής. Ήταν στίχη η μουσική δική σου. Δεν ξέρω, άκουγα. Θα σου πω τώρα, θα σου απαντήσω γιατί γελάσαμε με τον Τζεκούρα. Του λέω εγώ του Κώστα Καπλάνη, αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Του λέω, βρε Κώστα, δεν τα θυμάμαι. Μου λέει αυτός, έλα βρε Νικάκη μου, δεν θυμάσαι που ερχόσουν με την κιθάρα και μου τα έπαιζες. Του λέει ο Τσακούρας, τι σου έπαιζε με την κιθάρα, τους στίχους. Α, έλεγε μόνο την στίχη δική σου. Ναι, εντάξει, μου λέει, δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Είχαν περάσει πάνω από μισός αιώνας, ένα πράγμα γίνεται ήδη. Και ο Καπλάνης όμως. Αντίκα. Και ο Καπλάνης είχε δώσει τραγούδια. Όλοι τότε δίναν τραγούδια. Ενώ όλοι δίνανε, γιατί κοίταξε, όταν ερχόταν ένα σουξετζή και σου ζήταγε. Και με την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει σουξέ. Ναι, αλλά θα ήταν στο όνομά του. Ε? Θα ήταν στο όνομά του. Ναι, στο όνομά του. Αλλά εγώ δεν ήμουν τότε, ήμουν πολύ νέο παιδί για να αυτό. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ναι, δεν. Μαζί μου να μη σε γράψουνε. Με ξέρουνε στη πιάτσα και θα σε κάψουνε. Περπατά το κατόπι πάνω στα βήματα. Δείχνεις, εγώ σκοτώνομαι.
Ζαμπέτας έχει γράψει στο βιβλίο ότι ο Νίκος ο Μαμαγκάκης γράφει μουσική ενός άλλου κόσμου. Όμως είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Ο Ζαμπέτας, συζητούσαμε και πάνω στα συζητήσεις του λέω ότι κοίταξε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω ένα πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί αν τάμω αναμασώ τα πράγματα που γίνει, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν το καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε, έτσι. Είχε δίκιο, ο Ζαμπέτας είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος δημιουργός, δεν είναι επεξεγγέλασσες. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που όλοι, και εδώ θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι θεωρητικοί της μουσικής έχουν γράψει για σένα εξαιρετικά τιμητικά λόγια, έχεις τιμηθεί και έχεις μία, εγώ πιστεύω με αυτά που έχω ακούσει, παρόλο που δεν είμαι μουσικός και το έχω ακούσει από έγκριτους, ότι είσαι ο πιο μορφωμένος μουσικά άνθρωπος στην Ελλάδα. Έχεις κάνει... Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ μορφωμένοι μουσικοί. Υπάρχουν πάρα πολύ μορφωμένοι μουσικοί και οι νέοι προπάντων είναι όλοι σχεδόν ξενοσπουδαγμένοι. Πάει να πει πήγαν σε μεγάλα σχολεία του κόσμου. Μα δεν είναι μόνο η σπουδή, είναι και η δημιουργία. Ναι, η δημιουργία είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση. Γιατί η μουσική όμως που γράφεις εσύ, η μόρφωση είναι απαραίτητη. Ναι, και εγώ προσπάθησα και πρεσβεύω ακόμα ότι κάθε ένας που ασχολείται με τη μουσική πρέπει να υπηρετεί τη μουσική. Παντάπαση. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να γράφει ένα τραγούδι. Τραγούδι και να μπορεί να γράφει και ένα ούλτρα μοντέρνο έργο, προφητικό και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να μπορεί να τα γράφει όλα. Ναι, αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Τα άλλα εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή γι' αυτό μάλλον και με το Ξενάκι. Ξενάκι σου είχε πει όταν του είπες, όταν ήταν πια παγκόσμια γνωστός, γιατί δεν γράφεις τραγούδια και σου είπε, νομίζω Νίκο, ότι δεν μπορώ να γράψω. Ναι, αυτό μου το είπε. Αλλά ο Ξενάκης όμως δεν μπορεί να τον ψέξει. Ο Ξενάκης για μένα έρχεται από κάπου αλλού και η τέχνη του για μένα είναι σπαραχτική. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα ήταν και είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολα. Επειδή ο τόπος μας είναι μικρός. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που λέω σε πέρυσι, όλο βουνά. Γιατί όλο βουνά είναι. Αλλά είναι μικρός και πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να ασκείς το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Και δυσκολότερο ακόμα το επάγγελμα του συνθέτη. Έτσι. Διότι... Να το ασκείς όπως εννοείς εσύ την άσκηση. Όχι, όπως εννοείς εσύ την άσκηση. Γιατί άλλοι το ασκούν γράφοντας. Ναι, και να είναι, να είναι και βιοποριστικά, ας πούμε, συμπατώ με σένα. Έτσι. Γιατί εγώ το είδα νωρίς αυτό, ότι θα πρέπει κανείς να κάνει τα πάντα. Να μπορεί να γράφει τα έργα του, να ηχογραφεί τα έργα του, να ενορθώνει τα έργα του και να διαδίδει τα έργα του. Αυτή είναι μια δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη. Η οποία τα τελευταία χρόνια έχεις βαλθεί Εγώ... να το αποδείξεις παντού. Δεν θέλω τρόπος να αποδείξω σε κανένα τίποτα. Όχι, μου είπε. Να κάνουμε ένα άλμα, Ναι. Σπούδασες στο εξωτερικό, άριστες σπουδές. Το έχω ζήσει ότι μπορεί να μιλάς με κάποιον άνθρωπο που ο άλλος ούτε στο ρήμα του δεν μπορεί να μιλήσει, να το πω έτσι λαϊκά. Να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσεις με τον πιο επιφανή και γνωστό. Εσύ όμως μονάζεις. Για να πάμε τώρα στο Μαμαγκάκι, είσαι εξαιρετικά, θα έλεγα, εργασιομανής. Είμαι εργασιομανής και προσπαθώ να πραγματικά να περισσώσω τον εαυτό μου, να μην τον αφήσω, ας πούμε, να εκτεθεί. Και αυτό καλό είναι και δεν είναι καλό, όμως, κοίτα, δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος, ούτε θέλω να είμαι. Κατάλαβες. Γιατί δεν θέλεις να είσαι ο καλύτερος? Δεν θέλω να είμαι ο καλύτερος, δεν μου αρέσει αυτό. Γιατί για κάθε καλύτερο υπάρχει πάντα ένας πιο καλός ακόμα. Και άμα το ξέρεις αυτό, αυτή είναι μια ματαιοδοξία. Εδώ όλη η ιστορία είναι, μπορεί να κάνει κανείς κανένα καλό έργο. Να σου πετύχει, να κάνει, δεν πετυχαίνουν αυτά.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Σε αυτό που μπορεί να γράψεις, ότι μπορεί να γράψεις πάρα πολλά είδη μουσικής, πάρα πολλά τραγούδια σου που γράφτηκαν για το ελληνικό κινηματογράφο που είναι πανελλήνιες επιτυχίες. Ναι, δεν τα έγραφα όμως αν έλειπε ο κινηματογράφος. Μου τα ζητήσανε και τα έγραψα. Ναι, αλλά μπόρεσες. Έγραψα κάτι τραγούδια νεορεμπέτικα. Και τα έβαλα μάλιστα κιόλας σε αυτά τα άλμπουμ που κάνω τώρα. Και τα έκανα αυτά με όλη μου την καρδιά. Επειδή, όχι ότι επειδή πιστεύω ότι είναι το ίδιο καλά σαν το ρεμπέτιδο, αυτοί είναι θεοί. Αλλά εγώ παρολίγο ρεμπέτης είμαι. Και νομίζω... Το όφιλες. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια είναι η συνέχεια αυτών των ρεμπέτιδων. Το πιστεύεις. Το πιστεύω. Αυτό είναι εγωιστικό. Καθόλου εγωιστικό δεν είναι. Εγωιστικό, αφού το πιστεύεις. Εγώ σου είπα, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, ούτε το ίδιο καλά. Είναι συνέχεια. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι συνέχεια. Και αυτό με φτάνει εμένα. Έτσι. Και ύστερα, αν κατά τύχη τραγουδηθήκανε τραγούδια που γράψα και αν θέλεις δημοσίευσα κατά καιρούς και τα σινεμά και εκτός σινεμά, αυτό με κάνει και χαίρομαι. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα
να συμφωνώ ότι δεν είναι μικρό πράγμα. Έχεις κόσμο που σ' άκουσε, γιατί υπάρχουν συνθέτες εδώ στον τόπο αυτό, οι οποίοι δεν έχουν ένα κοινό, δεν τους έχουν ακούσει ούτε χίλιοι ανθρώποι. Υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι δεν έχουν βγάλει από τη μουσική τους ούτε ένα τριψήφιο αριθμό λεφτών. Τώρα που είπες υπάρχουν συνθέτες που δεν έχουν βγάλει ένα τριψήφιο αριθμό λεφτών, εσύ είσαι ένας συνθέτης ο οποίος εκτός από αυτή την πορεία που είχες με τους ρεμπέτες, στους οποίους εμένα μου με συγκίνησε που γράφεις ότι τους οφείλω πάρα πολύ μεγάλη τιμή που τους γνώρισε, γιατί με δίδαξαν. Δεν είναι εύκολη κουβέντα να το πει αυτό και να το πει ένας Νίκος Μαγκάκης. Ένας άνθρωπος που είναι παγκόσμια γνωστός, και αυτό το ξαναλέω, έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο. Ναι. Πολύ. Έχει πάρα πολύ. Δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ. Θα μπορούσα έξαφνα, εδώ έγραψα 40 ταινίες στην ελληνικό κινηματογράφο. Αν ήμουν στην Ευρώπη θα μπορούσα να κάνω μία, όπως έκανα μία η οποία πήγε. Ναι, και έγινε επιτυχία και πήρε και ένα σπιτάκι που λέει ο λόγος. Αυτό είναι γιατί ο τόπος μας είναι μικρός όπως αυτό σου. Συμφωνώ. Έχεις γράψει λοιπόν μουσική για τον κινηματογράφο. Κλασική μουσική. Ναι. Έτσι. Έχεις γράψει τραγούδια. Ναι. Και λαϊκά τραγούδια. Ναι, πολλά. Πάρα πολλά. Όλα αυτά που τα έχεις γράψει πολλά και εδώ δεν ισχύει το πολλό το F, είναι όλα καλά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θυμάμαι ο μεγαλύτερος μου θαυμαστής ήταν ο Χατζηδάκης. Για πες. Τον οποίο πραγματικά ο Θεός να αγιάσει το χώμα του. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Χατζηδάκης με όθησε να γράφω τραγούδια. Μου λέει Νίκο, τα καλύτερα τραγούδια τα γράψεις εσύ. Του λέω ότι υπερβάλλει και 20 μέρες πριν πεθάνει. Πήγαμε με τον Νίκο τον Κούντουρο, μας κάλεσε. Ο Κουμπάρος. Ναι, ο Μάνος. Μας κάλεσε να σας δει. Να μας δει. Και πάμε, ο Μάνος ήταν πια παρετημένος, αλλά εύστοφος και φοβερές εκλάμψεις. Και πήγαμε εκεί και όταν ήταν να φύγω μου είπε «Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Γράφε τραγούδια και να βγαίνεις από το σπίτι σου». Το πρώτο το κάνεις, το δεύτερο δεν κάνεις. Ναι, του είπα ούτε το ένα θέλω να κάνω, ούτε το δεύτερο. Thank you.
εννιά. Να μη μας πιάνει ξεροκόρη παγωνιά. Είμαστε εδώ για του λόγου του αληθές με τον Δημήτρη τον Δερμάνη, έναν άνθρωπο που είναι δίπλα στον κύριο Νίκο Μαγκάκη τα τελευταία 6-7 χρόνια, ο οποίος είναι μουσικός κατά βάση, είναι προγραμματιστής, είναι μηχανικός ήχου και θέλω να μάθουμε πώς δουλεύει, γιατί προέκυψε από την κουβέντα και θα προκύψει ακόμη περισσότερα, θα προκύψουν ακόμη περισσότερα σχετικά με το, την εργασιομανία του μαέστρου. Δημήτρη, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Για πες μου, ευχαριστώ. Είσαι χρόνια δίπλα του, έτσι. Εγώ είμαι περίπου γύρω στα 7 χρόνια κοντά στον Νίκο Μαμαγκάκη και πρέπει να σου ομολογήσω ότι εγώ εντυπωσιάζομαι πρώτος από όλους με την τρομακτική του ενέργεια, αλλά και με την τρομακτική του ικανότητα να βρίσκει νέες ιδέες, να τις εφαρμόζει με έναν τρόπο ο οποίος σε εμάς στην αρχή του συνεργάτες του μας φαίνεται πολύ παράξενος. Δεν το χωνεύεις αμέσως, δηλαδή. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πιάνεις αμέσως και μάλιστα μπορώ να πω κι εγώ τώρα ότι πολλές φορές αντιδράω κάπως και λέω, λέω, μαέστρο, αυτό είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Και μου λέει, γίνεται. Μα του λέω πώς. Και πραγματικά, κάθε καινούρια δουλειά που αναλαμβάνουμε να κάνουμε, κάθε τι καινούριο, μου ανοίγει και εμένα φοβερά άλλους δρόμους. Ναι. Και πολλές φορές, ας πούμε, και εγώ θεωρώ, ας πούμε, λέω, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και όμως τελικά, με τον τρόπο με τον οποίο τα εφαρμόζει, τα οργανώνει με έναν απαράμιλο τρόπο, και τελικά τα πράγματα γίνονται. Γιατί άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν θα γινόταν με τίποτα 42 CD. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όχι. Υπάρχει μια φοβερή οργάνωση, αλλά με έναν δικό του τρόπο. Οργάνωση στο μυαλό του πρώτα απ' όλα. Ναι, αλλά. Όταν δηλαδή κατασταλάξει, μετά λέει θα γίνει έτσι. Ακριβώς, καταφέρνει και μας την περνάει. Έτσι έγινε βασικά και με το έργο Παραλλαγές Ρεμπέτικα. Πες μου γι' αυτό, βασικά γι' αυτό θέλω να μιλήσεις, για τις παραλλαγές του Ρεμπέτικου. Αυτό ήταν μια ιδέα η οποία μου λέει ένα πρωί, μου λέει, κοίταξε να δεις Δημήτρη, μου λέει, οφείλουμε να κάνουμε παραλλαγές, ας πούμε, μου εξήγησε περίπου το έργο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έμεινα, λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό αυτό. Και κάθεται κάτω, μου εξηγεί τον τρόπο που θα δουλέψουμε, μου λέει πώς το έχει στο μυαλό του και πραγματικά, ενώ στην αρχή μου φαινόταν τελείως έτσι, να το πω, ανέφικτο, σιγά σιγά περνώντας ο καιρός και λέγοντας μου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, φέρε αυτό, φέρε εκείνο, άρχισε να υλοποιείται ένα έργο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εντυπωσιακό. Από την αρχή πιστεύεις ότι είχε στο μυαλό του το τελικό αποτέλεσμα? Ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το έχω καταλάβει αυτό ότι πάντα. Απλά τα λέει ίσως σιγά σιγά για να ξέρει. Για να μην θα βγάλει εντελώς εκτός. Ναι, γιατί ξέρει ότι θα τρομοκρατηθούμε. Αλλά πραγματικά τώρα που βλέπω ότι το έργο σιγά σιγά το ακούμε έτσι υλοποιημένο, έχουμε ηχογραφήσει αρκετά πράγματα και το ολοκληρώνουμε. Πραγματικά φαίνεται ότι είχε στο μυαλό του αυτό το οποίο ακούγεται. Το οποίο τι είναι? Είναι ουσιαστικά αυτά τα κλασικά θέματα, τα λαϊκά, τα οποία όμως ξαφνικά προσαρμοσμένα πάνω στην ορχήστρα. Και βέβαια με τις φοβερές παραλλαγές που γίνονται μετά, με τα αντιθέματα και με την ενορχήστρωση. Μπορώ να πω ότι πάνε σε μια τελείως άλλη διάσταση. Πιστεύεις ότι είναι πρόταση αυτό? Ναι. Είναι πρόταση? Ναι, είναι πρόταση. Γιατί κανείς άλλος δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς άλλος δεν παίρνει να επεξεργαστεί αυτά τα θέματα. Και στην αρχή σου κάνει εντύπωση. Λες πώς είναι δυνατόν ένα θέμα σαν τον Μπουφετζή να σταθεί σε μια ορχήστρα. Και όχι να παιχτεί απλά από μια ορχήστρα, να γίνει μια μικρή προσαρμογή, ας πούμε, αλλά να παρατεθεί το θέμα, να εναρμονιστεί τελείως διαφορετικά με άλλο τρόπο, κάτι το οποίο και αυτό είναι από τα πολύ εντυπωσιακά στοιχεία του έργου. Και στα οποία είναι ιδιαίτερα ικανός ο κ. Μαγκάκης. Βέβαια. Και μάλιστα να εναρμονιστεί με τέτοιο τρόπο, ο οποίος ενώ φαίνεται ότι είναι εκτός του τραγουδιού, ουσιαστικά αναδεικνύει τελείως διαφορετικά τη μελωδία και τη δικαιώνει. Χωρίς να την παραμορφώνει. Όχι, δεν την παραμορφώνει καθόλου. Τη δικαιώνει, μπορώ να πω. Την αναδεικνύει δηλαδή. Βέβαια. Και αυτό είναι το φοβερό με αυτά τα έργα. Ενώ στην αρχή λες πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να το κάνω αυτό το θέμα. Που το τραγουδάνε όλοι, το ξέρουν, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια Έλληνες, το ξέρουν όλοι, ξαφνικά να βρεθεί σε μια ορχήστρα. Και όμως γίνεται. Για πες μου κάτι, το οποίο βέβαια έχει σχέση με τις παραλλαγές, αλλά έχει σχέση και με το γενικότερο έργο του Νίκου Μαγκάκη. Είναι μπροστά από την εποχή του. Θα σου πω το εξής. Εγώ όταν ακούω πρώτη φορά ένα τραγούδι, γιατί συνήθως έχω ακούσει αρκετές φορές πρώτη φορά ένα τραγούδι, την πρώτη φορά πάντα με σοκάρει. Τη δεύτερη φορά μου αρέσει και την τρίτη μου κολλάει. Αυτό λοιπόν θεωρώ και ότι. Και μετά είναι... σου λείπει. Και μετά βέβαια ναι, το έχω παρατηρήσει. Ναι, αν και τα τραγούδια για να τα φτιάξουμε, να τα μιξάρουμε,
να γίνουν τελικά τραγούδια. Μπορώ να τα ακούσω πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή πιθανώς να πεις, όχι, ας πούμε. Και όμως κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα έχει περάσει μέσα στη μουσική σου αντίληψη. Θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά την εποχή του. Γιατί έχει πάρει αυτό το λαϊκό ιδίωμα, αν ξεκινήσουμε μόνο με αυτά τα τραγούδια να πούμε, αυτό το λαϊκό ιδίωμα το έχει επεκτείνει πάρα πολύ. Και μελωδικά, και από άποψη εναρμόνισης, αλλά και από άποψη ενορχίστρωσης. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν τραγούδια στο ρεπερτόριο του Νίκου Μαμαγκάκη, τα οποία εγώ προσωπικά έτσι, όταν τα κάνω εικόνα στο μυαλό μου, τα βλέπω θεόρατα σε μέγεθος. Με κάποιες εισαγωγές, δηλαδή το βλέπω και από τους μουσικούς που έρχονται να παίξουν. Που λένε, ας πούμε, αυτή η εισαγωγή είναι το κάτι άλλο. Ο μουσικός βέβαια το λέει αυτό μέσα στον ενθουσιασμό του, αλλά ουσιαστικά τι εννοεί. Εννοεί ότι ενώ είναι κάτι που το ξέρω, είναι σε ένα δρόμο που έχει παιχτεί, mm-hmm. που υπάρχει, ουσιαστικά είναι κάτι που έχει πάει πιο πέρα. Και αυτό είναι... Οπότε είναι αυτό που λέμε ανηγορίζοντες. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι έχω παρατηρήσει ότι όποιος έχει έρθει δίπλα του, όλοι έχουν αρχίσει και ανοίγουν ορίζοντες. Συννεφιάσε ο ουρανός. Ο ουρανός συννεφιάσε. Ψηλή βροχούλα έπιασε. Συννεφιάσε. Ψηλή βροχούλα έπιασε. Ξεκίνησα για να σε βρω. Για να σε βρω, ξεκίνησα. Γιατί σε αποθύμησα. Για να σε βρω ξεκίνησα, γιατί σε αποθύμησα. Συνεργάτες μου, ο μουσικολόγος Δημήτρης Δερμάνης, ο τραγουδιστής, γραφίστας και κιθαριστής Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Όλοι είναι πολυσύνθετες προσωπικότητες. Ναι, βέβαια. Και ο πολυμουσικός Ελληνοελβετός Αντώνης Φάσαρ, έτσι, ο οποίος παίζει πιάνο, παίζει τρομπέτα, αλλά τρομπέτα κορυφαία, και μπουζούκι. Αυτοί έχουν όλοι αυτοί. Έχουν βάλει πλάτη. Έχουν βάλει όλοι. Πραγματικά δημιουργία. Τους χρωστώ μεγάλες χάρες στα παιδιά αυτά, τα οποία τα δυναστεύω κιόλας. Είχες πάντα τα τελευταία χρόνια κοντά σου ανθρώπους, οι οποίοι κυριολεκτικά
θα έλεγα το ρήμα σε λάτρευαν. Δηλαδή, όταν δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να του πει έλα να τραγουδήσει και να μην τρέξει. Ναι, όλοι. Έβγαλα πολλούς τραγουδιστές. Για πες μου, αυτό και το δείξαμε. Και πολλές τραγουδίστριες. Τραγουδίστριες. Αρβανιτάκι. Αρβανιτάκι. Αρβανιτάκι, Σοφία Παπάζογλου, Πόπη Αστεριάδου, Μαλίνα Κανά. Δεν μπορώ να τις απαντήσω. Πάρα πολλούς. Κάτω στα λε μοναδικά. Κάτω στα λε μοναδικά έγινε φασαρία. Δυο λαχανάδες πιάσανε που κάναν την κυρία. Τα σίδερα τους φόρεσαν. Τους φόρεσαν και στη στενή τους πάνε. Κι αν δεν βρεθούν τα λαχανά, το ξύλο που θα φάνε. Κυραστινό με μη βαράς. Κυραστινό με μη βαράς, αφού καλά το ξέρεις πως η δουλειά μας είναι αυτή. Και ρε θα μην γυρεύεις. Θέλω να πούμε δύο λόγια πριν να τελειώσουμε, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Εδώ σήμερα παίξαμε τραγούδια από μια προσπάθεια που κάνεις, ναι, για να αναδείξεις με ιδιαίτερο τρόπο, όπως μου είπες, τα ρεμπέτικα, τις δημιουργίες αυτών των ανθρώπων που γνώρισες τότε και που έζησες μαζί τους και δημιούργησες μαζί τους. Ναι. Αλλά κάνεις και μια προσπάθεια άλλη για το ρεμπέτικο. Ναι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο, ναι, για αυτό. Ναι, να τα πω με δύο κουβέντες. Αυτά που θα ακουστούν και, και ακούστηκαν, απόψε, και ακούγονται, ναι, ήταν μια προσπάθεια της πιο σεμνής και, αν θέλεις, καθαρής ενορχίστρωσης των τραγουδιών αυτών. Ήξερα καλά ότι αν ο Χιώτης άκουγε, ακούσει τον Πασατέμπο του έτσι, ή αν ο Τσιτσάνης άκουγε την Κυριακή έτσι που την παίξαμε, θα ήταν ευχαριστημένος. Κατάλαβες. Γιατί ήξερα πολύ τι τους έλειπε όταν γινότανε. Γιατί αυτοί ήταν βέβαια σπουδαίοι συνθέτες, μονοδιάστατοι μελωδιστές, αν θέλεις, κατάλαβες. Αλλά η μουσική είναι η τέχνη των ήχων και η επιστήμη των ήχων και έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη. Έχει καταρχήν δύο πόλους, τον πόλο του χρώματος και τον πόλο της δομής και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή έχει τη μελωδική παράμετρο, την αρμονική παράμετρο, τη ρυθμική παράμετρο, την παράμετρο των expressions, έτσι, και οι οποίες παράμετροι σε αυτά τα πράγματα, αυτοί δεν δίνανε καμία σημασία. Σε μία μόνο δίνανε, στη μελωδική. Στη μελωδική. Η οποία προέκυπτε από το όργανο που παίζανε, το μπουζούκι. Έτσι. Και πέραν εκεί,
επενέβαιναν άλλοι παράγοντες, όπως ενορχιστρωτές σαν τον Περιστέρη ή δεν ξέρω ποιο, άλλο και τα τακτοποιούσαν, τα φέραν σε κάποιο λογαριασμό. Ό,τι αφορά την αρμονία, τα ρεμπέτικα είχαν και έχουν ένα μάγκο, ένα πρόβλημα. Κατάλαβες, γιατί είναι η αρμονία δάνεια που μεταχειρίζονται. Τι, δηλαδή είναι η αρμονία της κλασικής ευρωπαϊκής μουσικής. Έτσι. Μινόρε και ματζόρε. Ενώ τα περισσότερα τραγούδια, προπάντων τα τραγούδια που βασίζονται στους δρόμους, δεν εναρμονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σου πω ότι... Κατάλαβα. Κάνεις μια προσπάθεια... Ναι, έκανα μια προσπάθεια να κάνω μια πιστή επανεκτέλεση των τραγουδιών. Πες μου για τις παραλλαγές. Τώρα, οι παραλλαγές όμως είναι, όπως σας λέω, τα τραγούδια της Παράδεισος, είναι για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, έτσι παρατίθεται το υλικό όπως αυτή. Το επινοήσανε και από εκεί πέρα αρχίζει μια επεξεργασία. Μαμακακική. Σαν μουσική, σαν συνθέτης. Μια από τις σπουδαιότερες εκφάνσεις της μουσικής είναι οι παραλλαγές. Έτσι, και ένας συνθέτης που κάνει καλές παραλλαγές είναι μια δοκιμασία γι' αυτόν. Δηλαδή τα καλύτερα έργα του Μπαχ είναι οι Goldberg Variation, οι λεγόμενες. Οι παραλλαγές του κυρίου Goldberg. Και του Beethoven είναι Διαβέλη. Οι παραλλαγές του Διαμπέλη. Μια τώρα... τέτοια προσπάθεια ανάλογη κάνεις δηλαδή. Ναι, κάνω μια ανάλογη προσπάθεια σαν του Νίκου Σκαλκότα, ο οποίος έκανε τους 36 χορούς. Έτσι, ο Σκαλκότας βέβαια ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος συνθέτης και εγώ είμαι ένας πάρα πολύ μικρός συνθέτης μπροστά στο Σκαλκότα. Ξέρεις, τώρα που μιλούσες, έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και ακριβό δώρο. Να σου κάνω μια ερώτηση η οποία θα σου φανεί λίγο περίεργη. Το σκεφτόμουν διαβάζοντας στο βιβλίο σου. Εσύ έκανες παρέα από το 47 έως το 53. Και μέσα στη διήγησή σου έλεγες, μου είπε ο Χιώτης ή ο Καρδάρας, μπράβο ρε, έλα ρε Νίκο Μάγκα να σου πω, να δεις ότι εγώ τα έμαθα να γράφω νότες. Ή ο Χιώτης. Το όνομά σου έχει πει ποτέ κανείς ότι έχει τη λέξη Μάγκας μέσα? Έτσι είναι, προέρχεται από Μάγκας, η λέξη Μάγκας είναι από, θα πει, ομάδα ανδρών. Ναι, μαγεία. Ναι, ομάδα ανδρών ή ομάδα ρεμπέλων, κάτι τέτοιο. Έτσι, εντάξει. Από εκεί προέρχεται. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου παραπάνω από μαμαγκάκι. Θέλω να τελειώσουμε. Ναι. Με μια ευχή που έδωσες στο Τζιτσάνι. Και θέλω να μου επιτρέψεις να σου τη δώσω. Λες να παραμείνεις όρθιος και ενεργός μέχρι τέλους, αγιάτρευτα χτυπημένος από τη μαγεία των μελωδιών. Ναι. Πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη ευχή που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον δημιουργό. Ναι, ναι. Αυτός δεν την είχε ανάγκη από μένα. Τον Τζιτσάνι τον λάτρευες. Ναι, ήταν αγαπούσαν. Ήταν και τον αγαπώ ακόμα. Αγαπώ και τη μουσική του. Αλλά αγαπώ και τη μουσική του Μπαγιαντέρα πολύ. Έτσι. Αλλά αγαπώ και. Πολλούς άλλους, κάτι μελωδίες που έχει γράψει ο Δελιάς, ο Κακορίτσικος. Ο Χατζηχρίστος. Και ο Χατζηχρίστος, αλλά πιο πολύ... Δεν θα τελειώσουμε, αρχίσουμε το όνομα. Πιο πολύ ο Μπαγιαντέρας. Μπαγιαντέρας. Και βέβαια ο Μπαμπακάρης. Έτσι. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος, ο οποίος είχε μια αδρότητα και μια καθαρότητα, αυτές οι βεργούλες, πραγματικά κάθε φορά που τις ακούω, με δέρουν. Σε δέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες. Γεια σου, Παρούλη. Έτσι θα σου λέω. Έτσι ακριβώς. Βασίλη Τσιτσάνη, Δημήτρη Κογκομπαγιατέρα, Μεγάλε Μαρκό, Παμακάρι, Πάτη Καπλάνη, Στράτο, Περιστέρη, Λυσμονημένα Αρτέλη. Τα λόγια που σας τραγουδώ, τα πλέξαν οι ανέμοι. Τα λόγια που σας τραγουδώ, τα πλέξαν οι ανέμοι. Παλί μου φίλοι, αδικημένοι, της κατοχής
θείου το καιρό καταντρεγμένη. Στην εκμετάλλευση ρηγμένη απ' την κακούργα κοινωνία της βρωμιοσύνης τραγουδήσατε τα πάθη μ' αγωνία. Της βρωμιοσύνης τραγουδήσατε τα πάθη μ' αγωνία. Μητσάκη Γιώργο Ζαμπέτα, Γιαννάκη Παπα Ιωάννου, Καλβάρα Χατζη Χρήστο Παπα Ζωγλού, τρέλει ψυχή μου παιδί όταν παίρνεις την κιθάρα Μανώλη Χιώτη. Αχ κύριε Τούντα μου κι εσείς συντροφή μου στην πρώτη νιώτη. Αχ κύριε Τούντα μου κι εσείς συντρόφοι μου στην πρώτη νιώτη. Παλί μου φίλοι αδικημένοι στις κατοχής τα μαύρα χρόνια ματωμένοι στου εμφυλίου καιρό καταντρεγμένη. Στην εκμετάλλευση ρηγμένη απ' την κακούργα κοινωνία της ρωμιοσύνης τραγουδήσανε τα πάθη μ' αγωνία. Της ρωμιοσύνης τραγουδήσανε τα πάθη μ' αγωνία. Φίλες και φίλοι, σήμερα μας περιποίησε ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του μαέστρου, του ακριβού μου φίλου, του κύριου Νίκου Μαμαγκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.